Νοσηλευτική, είναι νοσηλεύτρια και η οποία, ακούστε, η κούκλα που βλέπετε στην οθόνη, σε λίγο θα τη δείτε κοντά μας, θα έρθει εδώ στο στούντιο, είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή από κοντά, ακόμη πιο κούκλα, η οποία είναι μόλις 25 χρονών η κούκλα που βλέπετε και έχει καταφέρει να γίνει πρόεδρος της τοπικής κοινότητας στην Κερασία Μαλεύρου. Είναι λίγο έξω από το Αγρίνιο και θέλω να έρθει εδώ κοντά μου να μου πει πώς κατάφερε. Τους άντρες εκεί που μαζεύονται, ξέρετε, μαζεύονται και στο καφενείο, εκεί στα χωριά και λοιπά, τους τοπικούς παράγοντες, να τους πείσει ότι στα 25 της μόλις χρόνια η κούκλα αυτή είναι η καλύτερη για να τους δικήσει. Πάμε να δούμε το βίντεο και σε λίγο θα έρθει κοντά μας. Η Ειρήνη Σβαρνιά, μόλις 25 χρονών και ήδη πρόεδρος κοινότητας του Αγρινίου και μάλιστα μία από τις νεότερες πανελλαδικά. Είναι πρόεδρος δύο μικρών χωριών σπάνιας ομορφιάς μέσα στα Έλατα, της Κερασέας και του Μαλευρού. Κάτοικοι των δύο χωριών φαίνεται ότι έκαναν καλή επιλογή, αφού η ίδια όχι μόνο δεν χάνει κανένα δημοτικό συμβούλιο αφού θέλει να ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις, αλλά προσπαθεί να ζωντανέψει ξανά μια κοινότητα με αρχαιολινική ιστορία που δεν έχει αναδειχθεί ιδιαίτερα. Ενώ το στολίδι του Μαλευρού είναι το Παλαιόκαστρο, το οποίο έχει αφαιθεί στην τύχη του. Σκοπός της είναι να μαθευτεί η ιστορία τους στην υπόλοιπη Ελλάδα και να δει ακόμα περισσότερους να επιστρέφουν και πάλι στα δύο χωριά, αφού ήδη τρεις οικογένειες το έχουν επιλέξει. Τα προβλήματα πολλά. Σχολείο δεν λειτουργεί πια, κάτι που πρέπει να αλλάξει. Ενώ και ο αγροτικός γιατρός έρχεται μόλις μία φορά το μήνα, απλώς για να γράψει φάρμακα. Η εγκληματικότητα είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που απασχολεί την νεαρή γυναίκα, η οποία όμως φαίνεται ότι έχει την ψυχή για να αλλάξει τη ζωή των κατοίκων που την εμπιστεύτηκαν. Είναι μας μέσα να δούμε πώς τα καταφέρατε. Καλώς την. Τι κάνεις, πώς είσαι, κάτσε. Τι μου λες τώρα εσύ. Είσαι μόλις 25. 25, ναι. Ναι. Πότε έγιναν οι εκλογές, το πόσο εγώ. Το 2010. Το 10. Το 10 δηλαδή εσύ ήσουν... Καταρχήν δεν έχω κλείσει ακόμη το 25. Περίπου. Ήμουν 21 χρονών. 21. Για τους συγχωριανούς εκεί, 21 χρονών νιάνιαρο ήσουν. Νιάνιαρο, κοριτσάι. Έτσι. Νιάνιαρο. Πώς τους έπεισες, παιδί μου, και κέρδισες εκεί και προσπέρασες άντρες, φτώ, έμπειρους. Και στα 21 σου βγήκες εσύ κοινοτάρχης. Ήμουν δραστήρια από μικρή. Βασικά είναι δύο μικρά χωριά, Κερασέα και Μαλευρό, παλαιά κοινότητα του πρώην Δήμου Πανετολικού. Τώρα είμαστε Δήμος Αγρινίου. Πολλά τα χωριά, σε έναν πολύ μεγάλο Δήμο που αποτελείται από 10 Δήμους μαζί. Τώρα πώς με εμπιστεύτηκαν. Υπήρχαν κάποιοι συνυποψήφοι. Υπήρχαν σίγουρα, ναι. Οι οποίοι ήταν όλοι άντρες, είχες και γυναίκες. Όχι, άντρες. Μόνο άντρες. Άντρες, άντρες. Ήταν... Τι ηλικίες είχαν δηλαδή άλλοι, ήταν έμπειροι. Ναι, έμπειροι. Ήτανε και πιο μεγάλοι. Πιο μεγάλοι από μένα. Τι ναι. Ηλικίες είχαν. 50. Εκεί. 50-55. Έτσι. Να τα. Άμα θέλει γυναίκα, σου βάζει τα γυαλιά, κατάλαβες. Είναι να μην θελήσει. Είναι να μην θελήσει. Πήγες πόρτα-πόρτα. Βασικά όλοι γνωστοί. Τι πιστεύεις ότι τους έπεισε να κάνουν κοινοτάρχη ένα κορίτσι το οποίο να είναι 21 ετών. Ίσως πιστεύω ότι ήμουν δραστήρια από μικρή, με βλέπανε, με γνωρίζανε, ίσως θέλαν να αλλάξουν κιόλας. Ναι. Και γι' αυτό. Ναι. Εσύ, επειδή είσαι και νοσηλεύτρια, ναι. Είχε τελειώσει νοσηλευτική. Ναι, και εργάζομαι σε ιδιωτικό ιατρείο ως βοηθός γαστρεντερολόγου. Πήγαινε εκεί και στις γιαγιάδες πόρτα-πόρτα, τους έκανες καμιά ένεση. Οπότε πήγαινε η γιαγιά και το ρίχνει δαγκωτό μετά, κατάλαβες. Το κορίτσι το όμορφο θέλω, έλεγε η γιαγιά. Που έρχεται εδώ και με βοηθάει.
Έχεις εδώ πέρα φαν στο ναι. κοινό. Είναι... Φωνάζουν το κορίτσι το καλόψυχο. Όχι το όμορφο, το καλόψυχο. Γιατί σπούδασες νοσηλεύτρια? Μου άρεσε από μικρή, ήταν το όνειρό μου. Είχε να κάνει με την προσφορά? Ναι. Είχε να κάνει με την προσφορά. Εσύ λοιπόν στο Δήμο, τι ακριβώς έχεις προσφέρει αυτά τα 3 χρόνια? Τι έχεις κάνει για την κοινότητα τη δικιά σου? Τι έχω κάνει? Δηλαδή προσπαθώ να είμαι πάντα δίπλα στους ανθρώπους, οτιδήποτε πρόβλημα υπάρχει. Πες μου κάποια προβλήματα που προσπάθησες να τους λύσεις, που σε κάλεσαν για να... Βέβαια, τον τελευταίο καιρό με τις έντονες καιρικές, τα καιρικά φαινόμενα, είχαμε πολλές βροχοπτώσεις και στην Κερασαία, που είναι πιο ορεινό χωριό, υπήρχαν κατολιστήσεις, πολλές κατολιστήσεις. Βέβαια, και σε επίπεδο ότι μπορούσε να γίνει και κάποιο ατύχημα. Mm-hmm. Με παίρναν τηλέφωνο, έχουν όλοι το τηλέφωνό μου και έτσι. Έχουν όλοι. Πώς είναι οι δημότες? Είναι και στα 2 χωριά περίπου 80 άτομα, δεν είναι ο κάθε ένας έχει το κινητό χωριά. Σου λοιπόν. Η Ειρήνη, είχαμε κατολιστήσεις, λύσε μας το πρόβλημα. Κατευθείαν... Τι κάνει η Ειρήνη για να βοηθήσει? Κατευθείαν στον αρμόδιο αντιδήμαρχο, στους αρμόδιους φορείς. Ναι. Και να λύσουμε το θέμα. Το θέμα. Τι άλλο σου έχουν ζητήσει οι δημότες εκεί στην περιοχή? Ποιο είναι το πιο περίεργο που σου έχουν ζητήσει? Περίεργο δεν θα έλεγα κάτι, ναι. γιατί καταλαβαίνουν και αυτοί ότι είναι δύσκολες εποχές. Δεν ζητάνε δηλαδή παράλογα, ναι. Μέσα στην καθημερινότητα, καθημερινά μέσα στην καθημερινότητα. Πες μου, τι άλλο σου έχουν ζητήσει? Ειρήνη, λύσε μου αυτό. Ποιο ήταν αυτό? Βασικά δεν υπήρχε κάτι συγκεκριμένο και κάτι... Αυτό που σας είπα, δηλαδή στις οικονομικές τώρα, στην οικονομική συγκυρία που ζούμε, όχι κάτι δύσκολο. Mm-hmm. Δηλαδή στην καθημερινότητα, σε θέματα καθημερινότητας. Όπως? Καθαριότητα, τα πιο βασικά. Καθαριότητα, αυτό που σας είπα με την κατολίσθηση, χωράφια, να καθαρίζουμε χωράφια. Σ' ακούνε δρόμους, το Δήμο. Μ' ακούνε. Παρόλο που είμαι πιο μικρή, με ακούνε. Μία μικρή σε ηλικία. Ναι, έχω πάρα πολύ καλή συνεργασία. Κοινοτάρχησα και τους λέει ότι θέλω να καθαρίσω τα χωράφια εκεί στο χωριό. Γυρνάει ο Δήμος να σου δώσει σημασία εκεί, να σε ακούσουν, να βοηθήσουν. Παρόλο που σας είπα ότι είναι 10 Δήμοι μαζί, έχω ανταπόκριση. Μάλιστα. Συγχαρητήρια λοιπόν. Συγχαρητώ. Και ισανότερα. Μετά την κοινότητα και στο Δήμο και με άλλες αρμοδιότητες ευχόμαστε. Βέβαια τα χωριά μας είναι πολύ κοντά στο Αγρίνιο, είναι 23 χιλιόμετρα και 30 περίπου το η Κερασαία και εντάξει, δεν είμαστε δηλαδή ορεινά. Ωραία λοιπόν. Είναι άλλα χωριά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη. Καλή επιτυχία. Πάμε σε διαφημίσεις τώρα.